in my heart. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά είσαι. Πολύ καλά. Ύστερα από τη χθεσινή όμορφη κουβεντούλα που κάναμε, αχ, πραγματικά χαλάρωσα. Μάλιστα. Θα πρέπει να είμαι ο μόνος άντρας από Μαλακάσα μέχρι τη Δασκαλιό που πέφτει στο κρεβάτι μια γυναίκα και τη χαλαρώνει με κουβεντούλα. Πέρα και ένα καφεδάκι τώρα. Και την τρώει και στον κόλλο. Σοφαρέ. Λόγω τιμής. Ναι, αλλά τώρα το καλύτερο δεν στο είπα. Τι ρε. Για τη Δεσποινής πρωινή παντόφλα με γιουδέτσι. Ωχ, τι έκανε πάλι αυτή. Έκανε, αλλά όχι μόνη της, αλλά με τον άγνωστο πατέρα του παιδιού που θα φέρει στον κόσμο σε λίγους μήνες. Και τότε λοιπόν να τη ρωτήσουμε, πείτε μας λοιπόν κυρία Κουντουράτου, ποιος ο άγνωστος πατήρ του άτυχου βρέφους. Και εκτός των γνωστών απειλητικών σας τηλεφωνημάτων, δεχόμαστε και πιστωτικές κάρτες, κυρία Κουντουράτου. Τι έπαθες, καλέ. Τι έπαθες. Τίποτα. Μάζευτα να φύγουμε. Τι έγινε, καλέ. Είναι έξω άλλος. Έχοντας μαδίσει όλα τα θερμοκήπια του προπονά. Τον έδειξα βέβαια στο παρόν, αλλά μου είπε το βράδυ θα περάσει από το σπίτι. Το δικό μου! Όχι, μωρή τη Μπερνάντα Άλμπα! Τι κάναμε αυτό, ρε Τόλι. Πάντως, εγώ έχω σκοπό να το αναγνωρίσω. Ποιο, καλέ. Ποιο. Την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τι πιο παιδί μου, το παιδί μου. Το παιδί σου. Το παιδί μου, ναι. Και τι με νοιάζει εμένα για το παιδί σου. Τι θα πει, τι σε νοιάζει ένα παιδί μου για το παιδί μου, αφού το παιδί μου είναι και δικό σου παιδί. Το δικό σου το παιδί είναι και δικό μου παιδί. Με ποιο παιδί είναι. Ποιο, καλέ. Το παιδί σου και το παιδί μου. Μα εγώ δεν έχω παιδί. Δεν έχει παιδί. Ποιο μένα σε πάλι κοστάκι. Και το ραδιόφωνο. Α, το ραδιόφωνο. Τι είπε πάλι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είπε ότι είσαι έγκυο και ότι όπου να είναι για να. Εγώ γκαστρωμένη. Θε να πει ότι βλέπει μια γκαστρωμένη γυναίκα. Τύρα. Όχι, αλλά το ραδιόφωνο. Άντε πήγαινε, αγόρι μου, στην κυρία Μάρα σου. Τι πράγμα? Και το καλό που σου θέλω, άλλαξε σταθμό. Μα. Μάρα Καΐμπο, άντε πήγαινε, αγόρι μου, για να ανάγκη. Άντε και μας γκάστρωσες. Ωστε έτσι, φιλενάδα μου, ε. Ναι. Μου είπε ότι έχω πιει. Καλά τώρα αυτό. Ότι δεν είναι έγκυος. Μάλιστα. Και μου είπε και να ακούω και άλλο σταθμό. Για να στο λέει αυτή που είναι από μέσα, κάτι θα ξέρει. Δηλαδή ισχύει. Τώρα τι να σου πω, εγώ προσωπικά ακούω και Νίτρο και Γκάλαξ και Γκολτ, ό,τι λάχει ανάλογα με τα κέφια μου. Όχι μόνο για το σταθμό, για την εγκυμοσύνη σου λέω. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τι μου λες και το χαψε. Αγαθό Μαριά, συνοδόλιο, το χαψε, αλλά για. Σε συμφωνεί. Αφού δεν γίνεται αλλιώ, το διαψεύδουμε και μετά βλέπουμε. Και κοίτα να βάλει κανένα κορσέ να μαζέψει την τούρλα. Και μετά τη γυμναστική μα να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά εμένα. Αν και δεν μ' αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου, αυτή τη φορά θα καταπατήσω αυτή την αρχή που είχα από τότε που πρωτόγυνα στάρ. Κάποια κακοήθη περιοδικά και κάποιοι σοβαροί δημοσιογράφοι του ραδιοφώνου μετέδωσαν μια ανυπόστατη είδηση για δίθεν εγκυμοσύνη μου. Παρακαλώ πολύ, κάμερα να κάνει zoom. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η ιστορία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι έγκυος και ότι όλα αυτά είναι ψεύδι που έχουν σκοπό να πλήξουν την εκπομπή μου και την υπόλοιψή μου. Ή και ανάποδα. Και μετά τα προσωπικά μου θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους. Τι ωραία πως φουγαρίζεις. Ναι, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Γεια σου ρε Μαριά. Και το φρόμο καινούργια, ναι. Έλα μωρέ Κωνσταντίνε, σιγά η ρόμπα καινούργια. Παλιό, σου πάει όμως, ξέρεις πως σου πάει. Δεν μου λες, βρε Μαριάτη. Τι είναι πάλι κάτι μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, με τι θέλεις. Μωρέ, τώρα. Εσύ σαν γυναίκα που είσαι, ας πούμε. Ναι. Μπορείς, ας πούμε, να καταλάβεις πότε μια γυναίκα είναι άγγελος. Ε, αυτά τα πράγματα, παλικάρι μου, φωνάζουν. Φωνάζουν, ε. Ναι. Και εγώ γιατί δεν τα ακούω. Ενδιαφέρεσαι για κάποια. Όχι, μωρέ, τι λες εκεί πέρα, για ποια. Κάνεις λιγάκι πιο κίνδυνα. Καλά. Έτσι, μπράβο. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Τι θέλεις. Μωρέ. Λέγε, παιδί μου, τι είναι, μωρέ. Ήθελα να. Για αυτήν εδώ, πώς τη λένε. Αυτήν μωρέ, την παλιά μου τη μαθήτρια. Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα, άγια σου. Τώρα μου λες εσύ. Που ξέρεις. Ναι. Αυτή. Τώρα που βγαίνει στην τηλεόραση και δηλώνει ότι δεν είναι έγκυος. Εσύ την πιστεύεις, ας πούμε. Εσύ δεν την πιστεύεις. Εγώ δεν ξέρω, σαν ρωτώ. Άμα ήξερα. Για να δούμε. Για να δούμε. Ε, βλέπεις. Τι βλέπεις. Να σου πω. Για πες. Η φάτσα της έχει γλυκάνει. Έχει γλυκάνει, ε. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι. Μπράβο ρε Μαριάτη, μπράβο. Έχει και παχύνι. Έχει και παχύνι, άρα είναι έγκυος. Σωστά, σωστά. Λάθος. Λάθος. Τι λάθος. Γιατί λάθος. Τι λες ρε Μαριάτη, προηγουμένως δεν λέγαμε ότι έχει καλή φάτσα, μας έχουμε παχύνι. Καλά όλα αυτά, αλλά η κοιλιά που πήγε η κοιλιά, τη χώνεψε. Λες να τη χώνεψε. Αν δεν χωνεύονται αυτά, αγόρι μου. Αν δεν χωνεύονται αυτά, αγόρι μου. Τι σε νοιάζει για τη Μαρίνα, δικό σου είναι το παιδί. Τι λες μου εκεί πέρα, είσαι στα καλά σου, άκου δικό μου το παιδί, κάνω εγώ παιδιά. Εγώ έτσι κοινωνιολογικά ρωτάω, γιατί δεν πρέπει να διαφορούμε για το 25% των ανίποτρων μητέρων. Και στο κάτω-κάτω, κάποιο
αυτός πρέπει να πάρει την ευθύνη για αυτά τα μούλικα. Κατάλαβες. Εγώ τώρα τι να σας πω. Ναι, να μας πεις. Ναι. Μόνο το ναι είναι αποδεκτή απάντηση. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε την ερώτηση. Λοιπόν, θες να γίνεις παιδί μου, πατέρα του παιδιού της. Παιδί μου. Τι ζωρίες, έλα, μη ζωρίες. Έλα και περιμένει κόσμος για τη θέση τώρα. Έλα τώρα, αγόρι μου, τι περιμένεις. Τι να περιμένω. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Έλα μου, ότι έχεις εσύ και εγώ θα το διορθώσω. Λες. Φυσικά. Άντε, έλα. Γεια λέει. Τώρα έτσι όπως το θέτετε. Εντάξει. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Αυτό σου λέω μόνο μπράβο. Κάνεις μια πολύ δυνατή, σημαντική κίνηση για την καριέρα σου. Να δεις τώρα συνεντεύξεις, θα το κάνουμε. Καλά, εξώφυλλα, περιοδικά, ρεπορτάζ και μετά να σου προτάσεις για τα σύριαλ, να σου προτάσεις για τα θέατρα, να σου. Τι άλλο προτάσεις από τότε. Απ' όλα. Διαφημίσεις, όλα θα τα κάνουμε. Και μετά τσουπ μέσα στους 10 πιο ποθητούς άντρες της Αθήνας. Βρήκα, γιατί σου λέει, για να πάει μια τέτοια θέα μαζί του, κάτι καλοδάκι. Και μετά, ουρά οι πρόθυμες κυρίες. Εμένα μόνο μια κυρία με ενδιαφέρει. Και προς το παρόν δεν είναι πρόθυμη. Εντάξει, προς το παρόν καλά το θέσεις, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εσύ, η κυρία Φλόρα, ρε, τι κάνει. Τώρα τη Δάφνη την Καρμένη, γιατί Δάφνη την Καρμένη, δεν μιλάμε. Εδώ έχουμε να μιλήσουμε για το πρόσωπο. Τι λέγαμε τόση ώρα. Για ποιο πρόσωπο. Για το πρόσωπο, δεν λέγαμε. Τι. Δεν ήθελα να μου πεις πώς είστε τώρα εσείς μεταξύ σας. Είστε, ας πούμε, καλά είστε. Εντάξει, ξέρεις μόνο. Τώρα άλλοτε καλά. Και άλλοτε κακά, Και άλλοτε κακά. Όχι, άλλοτε πολύ καλά. Α, και πολύ καλά, Πολύ καλά. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως θα ήθελα να βρεθώ και με τη Μάρα, μάλιστα. Αν θες και τη Μάρα, αν θες να βρεθείς και με τη μια και με την άλλη. Όλες τις προλαβαίνουμε. Ένα τουκό, όλες τις προλαβαίνουμε. Άρε, μαχασάκο. Όχι, ρε, έλεγα να βρεθούμε με τη Μάρα για το ρόλο. Βράζει το ρόλο τώρα. Εγώ σου λέω να μου πεις για τη Μαρίνα μας. Τι να σου πει για τη Μαρίνα. Για τη Μαρίνα μας, δεν μου λύγεις. Όχι, δεν σου λέει για τη Μαρίνα, το ρόλο. Όχι, για τη Μαρίνα μας. Το ρόλο σου λέει, σε παρακαλώ. Αν σε πειράζει που τη λέω Μαρίνα, γιατί εγώ άμα θες τη λέω και η κυρία Κουντουράτου. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ούτε και εμένα. Πες τη ρε παιδάκι μου όπως θέλεις τώρα. Δεν σε πειράζει, ούτε σένα. Δεν σε πειράζει. Και να μου λες, δηλαδή. Αυτή η σχέση τώρα. Μόνο για κρεβάτι είναι. Όχι, ναι. Δεν κατάλαβα, δεν μου λες. Εσύ. Τι. Κάνε ρε κρεβάτι. Μα μιλάνε τώρα οι άντρες για αυτά. Τι είπαμε, ρε Ατούκο, τα σύνορα οι άντρες, οι αιώνες, για να είναι άντρες, μιλάνε για γυναίκες. Τι λέγαμε τόση ώρα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτά. Και γιατί θες να μιλήσεις, ρε. Για το δεύτερο επεισόδιο. Όχι, ρε άντα. Δεν θα μιλήσουμε για το δεύτερο επεισόδιο. Δεν θα μιλήσουμε για κανένα επεισόδιο. Γιατί δεν έχω κέφι, ρε. Και καλή νύχτα τώρα. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Τι είναι. Έτσι σου είπαμε. Έτσι μου είπαμε. Ναι, σου είπαμε εμείς. Να είσαι σαν το παραλυτικό με τη Μάνο Σοτζάνιο και τα τρία διάρκεια στον Ερυθρό. Θα μας τρελάνεις τώρα! Σαν άνθρωπος να είσαι! Δείξεις πάλι ρε Πόπη να τελειώνουμε. Φίλοι τηλεθεατές, σαν άνθρωπος, σαν παρουσιάστρια και σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα. Το λέει η γυναίκα. Σαν γυναίκα. Το λες και μόνος. Σαν γυναίκα. Αγάπες πάμε, μου. Πάμε. Σαν γυναίκα. Φίλοι τηλεθεατές, σαν άνθρωπος, σαν παρουσιάστρια και σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα είπα μωρή. Δεν είπαμε σαν τη Σπεράτσα Βρανά. Γιατί τι έχει. Τίποτα δεν έχει, αλλά να είσαι λίγο πιο Ελένη Λουκά. Να κάνει πιο. Φίλοι τηλεθεατές, σαν άνθρωπο, σαν παρουσιάστρια και σαν γυναίκα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το ψέμα που σας είπα. Αλλά κυρίως θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά μου που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από τα δημοσιεύματα του τελευταίου καιρού. Κουράγιο, Μαρίνα μου, συνέχισε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πραγματικά έγκυος και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Αναγκάστηκα να σας πω ψέματα γιατί ήθελα να διαφυλάξω την προσωπική μου ζωή. Με τη συγγνώμη που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, ελπίζω να δίνω τέλος σε αυτή την αντιτηλεοπτική συνωμοσία που έχει στηθεί πάνω στο πτώμα μου και ζητάω από όλους εσάς
Να σταθείτε στο πλάι μου για να βγει σε μερικούς μήνες αυτό το νέο πλάσμα, αυτός ο νέος Έλληνας που θα είναι περήφανος για τη μητέρα του και για σας. Μπράβο, Μαρινά. Σας ευχαριστώ. Τώρα το μόνο που μένει για να ρίξουμε το λάθος σε όλους όσοι κατηγόρησαν για χαλαρή ηθική ζωή είναι να μας πεις το όνομα του πατρός. Ναι. Ο άνθρωπος που αποφάσισα να είναι ο πατέρας του παιδιού μου, αυτός που στη ματιά του είδα αυτό το νέο πλάσμα, αυτός που θα κρατήσει στα χέρια του το πιο σημαντικό κομμάτι της 23χρονης ζωής μου, αυτός που... Που δεν μας το λες όμως. Ναι, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού μου είναι ο Αίας Μανθόπουλος.